Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Με σιδρινή έκδοση. Στον Άστρα 92.8. Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Russian Commercial Bank Cyprus Limited, της μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας στην Κύπρο. Καλό σας μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Είναι η μεσημερινή εκδοσή από τον Άστρα. Σήμερα, Τρίτη, 18 του Οκτώβρη του 2011. Στο μικρόφωνο και την παραγωγή Αργύρο Γεωργίου Θωμά. Στη ροή του ήχου είναι ο Γιάννος Χριστοφίδης. Θα κάνουμε αρχή με τα θέματα της οικονομίας και να δούμε πώς σχολίασε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κίκης Καζαμίας τις επικρίσεις που δέχεται από διάφορα κόμματα για τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2012, όπως τον κατέθεσε στην Βουλή και όπως άρχισε να συζητείται από χτες Δευτέρα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι η συνάδελφος Ελπίς Βασιλείου, η οποία έχει τις δηλώσεις του κ. Καζαμία. Ελπίς, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Αργύρο. Καταρχήν να σου πω ότι ήταν με ύφος έτσι, ένιωθε στην ενόχληση στο πρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών από τις επικρίσεις που ασκούνται για το περιεχόμενο του προϋπολογισμού. Mm-hmm. Μίλησε για δημόσιους κατήγορους της κυβέρνησης χωρίς ουσιαστική βάση, αλλά να τα παίρνουμε έτσι ένα-ένα. Καταρχήν αναφέρθηκε στο γεγονός ότι κάποιοι βουλευτές λένε ότι είναι εξωπραγματικός και υπεροσιόδοξος ο προϋπολογισμός. Απορρίπτει, λέει, αυτά τα σχόλια. Οι βουλευτές χθες για 3,5 ώρες έπαιρναν απαντήσεις, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι δεν έχουν εμπεδώσει, ίσως λόγω κούρασης, είπε ο Κίκης Καζαμίας, κάποια πράγματα. Λοιπόν, για το 2,8 που θέτει ως στόχο για το έλλειμμα, είπε ότι είναι πραγματικό και είναι αποτέλεσμα ενός ρεαλιστικού προϋπολογισμού. Επιμένει ο Υπουργός Οικονομικών για έλλειμμα 2,8. Όσον αφορά στις επικρίσεις κάποιων βουλευτών ότι θα έχουμε έλλειμμα 400 με 500 εκατομμύρια ευρώ, ο κ. Καζαμίας είπε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο αν οι βουλευτές δεν ψηφίσουν το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για αύξηση του ΦΠΑ από το 15 στο 17, αυτό είναι 160 εκατομμύρια, και αν δεν ψηφίσουν το νομοσχέδιο που μιλάμε πλέον για στόχευση των κοινωνικών παροχών, που εκεί αν υπάρξει στόχευση των κοινωνικών παροχών και μείωση, θα είναι εξοικονόμηση άλλα 200 εκατομμύρια. Αν αυτά τα δύο, λέει, δεν ψηφιστούν, τότε θα έχουν δίκιο να μιλάνε ότι θα έχουμε έλλειμμα 400 εκατομμύρια. Αν όχι, τότε δεν θα υπάρχει αυτό το έλλειμμα. Επίσης, ο Υπουργός Οικονομικών, ειδικά για το ζήτημα της προσφυγικής πολιτικής, ήταν έντονος. Είπε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να συνεχίσει να δίνει επιταγές σε εκατομμυριούχους. Στόχος για τις κοινωνικές παροχές θα είναι να τις παίρνουν αυτοί που θα αποδεικνύουν ότι τις έχουν πραγματικά ανάγκη. Τώρα, λέει, που τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους, κάποιοι φωνάζουν. Και φωνάζουν αυτοί που ήθελαν στο παρελθόν να μπουν κριτήρια, να γίνει στόχευση. Τώρα που μπαίνει στόχευση, κατηγορούν την κυβέρνηση γιατί το πράττει. Θα επιμένει όμως η κυβέρνηση αυτό το πράγμα και ειδικά για τους πρόσφυγες. Ήταν έντονος, μίλησε για προσπάθεια διαστρέβλωσης των δηλώσεών του, την οποία προσπάθεια καταγγέλει και την θεωρεί αήθη. Και αναφέρθηκε ο κύριος Καζαμίας γενικά στην προσφυγική πολιτική της κυβέρνησης, όχι μόνο στα επιδόματα, αλλά και στο τι γίνεται όσον αφορά στη στεγαστική πολιτική. Όσον αφορά για το 10% που λέει στον προϋπολογισμό για αύξηση των εσόδων, κάποιοι είπαν ότι είναι υπεραισιόδοξος ο Υπουργός. Ο Υπουργός όμως τόνισε, Αργύρο, ότι αυτό το 10% το ανασκεύασε χθες στην Επιτροπή Οικονομικών και μίλησε για 2,8% αύξηση των εσόδων για το 2012. Και είναι εδώ που είπε ότι φαίνεται ότι κάποιοι μπορεί να ήταν κουρασμένοι και να μην θυμούνται τι τους έλεγε. Ναι. Για φορολογία του εφάπαξ και κλείνουμε, δεν μίλησε ποτέ αυτή η κυβέρνηση. Υπενθύμησε ότι ήταν πρόταση νόμου κάποιων κομμάτων να φορολογηθεί το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι αντιπολίτευση που το πρόβαλε αυτό. Δεν ήταν πρόταση της κυβέρνησης. Θα μελετήσει όμως η κυβέρνηση. Το θέμα είναι, η πρόθεση είναι να φορολογηθούν κάποια επιδόματα, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. Και κλείνω με το ζήτημα του φυσικού αερίου. Και εδώ ήταν έντονος ο Κίκης Καζαμίας. Η κυβέρνηση λέει για την αδειοδότηση για τη δεύτερη φάση. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει αδράνεια, λέει, και κάποιοι άλλοι ότι βιαζόμαστε. Είναι καλό να επιλέξουν έναν κοινό παρονομαστή όταν μιλούν. Η κυβέρνηση με τη συμβολή και τη συμβουλή της Γενικής Αγγελίας ενεργεί πάντοτε με βάση στο πλαίσιο της νομοθεσίας, η οποία επιτρέπει την επιλογή της απευθείας διαπραγμάτευσης. Και δεν πρέπει να αφήνονται υπονοούμενα και να ρίχνονται βέλη στην κυβέρνηση τη στιγμή που ό,τι κάνει κινείται στο πλαίσιο της νομοθεσίας. Για το Κατάρ, Αργύρο, λέει ότι όταν τα πράγματα πάνε να ξεκινήσουν προς μια κατεύθυνση, τότε
κάποιοι αρχίζουν να χτυπάνε τα ταμπούρδα και νομίζω όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε για ποιο πράγμα εννοεί. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση Ελπής. Καλό μεσημέρι. Στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή, που κατατέθηκε ο προϋπολογισμός για το 2012, αναφέρθηκαν με δηλώσεις του στον Άστρα οι βουλευτές Μαρίος Μαυρίδης του Δυσσή και Πάμπος Παπαγεωργίου του ΑΚΕΛ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη στόχευση των κοινωνικών παροχών προς τους πρόσφυγες. Θα μας ενημερώσει η Ζωή Τηλεγράφου. Συμφωνεί με τη στόχευση των κοινωνικών παροχών και προς τους πρόσφυγες ο βουλευτής του ΔΣ Μάριος Μαυρίδης, αλλά από την ανάποδη. Θεωρεί ότι θα πρέπει να λαμβάνουν μιας μορφής αποζημίωση όσοι είχαν μεγάλη περιουσία στα κατεχόμενα. Εκφράζω έντονες διαφωνίες όσον αφορά τη μεταχείριση των προσφύγων. Σίγουρα να τεθούν εισοδηματικά κριτήρια και υπάρχουν σήμερα κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Αλλά δεν μπορεί τον πρόσφυγα, ο οποίος είχε τεράστια περιουσία στα κατεχόμενα και δεν έχει πάρει τίποτα από την πολιτεία, να συνεχίζει να μην παίρνει τίποτα. Πρέπει να γίνει μια νέα διευθέτηση. Να γίνει από την αρχή μια νέα διευθέτηση και ο κάθε πρόσφυγας, αν θα παίρνει κάτι ή αν θα αποζημιώνεται για κάτι, να είναι για τα απώλεια εισοδήματος πάνω στην περιουσία του. Άρα πρέπει να εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα όπου ο πρόσφυγας να μπορεί να παίρνει κάποια βοήθεια με βάση την περιουσία που είχε και όχι με βάση το κριτήριο αν είναι πρόσφυγας ή όχι. Λεπτό και πολύπλοκο θεωρεί το ζήτημα ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Πάμπος Παπαγεωργίου, κρίνοντας πάντως ότι το σύστημα παροχών προς τους πρόσφυγες πρέπει να αλλάξει. Το καθεστώς που επικράτησε αυτά τα 37 χρόνια ουσιαστικά δεν έκανε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή ούτε αποζημιωτικό ήταν, ούτε στηριζόταν πάνω σε κριτήρια. Εγώ νομίζω ένα συνδυασμός και το δύο, αν ήταν να ξανασχεδιάσουμε την προσφυγική πολιτική, θα ήταν πιο σωστός. Όμως, το πρόβλημα είναι ότι έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Έχουμε ένα υφιστάμενο σύστημα και πρέπει να δούμε τα δεδομένα. Άρα, τι να σας πω, εγώ ειλικρινά νιώθω αντιφατικά για αυτό το ζήτημα. Θετικά αντικρίζουν οι δύο βουλευτές την πρόταση του Κίκη Καζαμία για φορολόγηση των εφάπαξ και των επιδομάτων, με ελαφρές όμως διαφοροποίησεις. Είναι πάγια αρχή ότι πρέπει να φορολογούνται όλα τα εισοδήματα και όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να φορολογούνται και οι λογιζόμενες εισφορές που εισφέρει, που πληρώνει το κράτος για να μπορεί κάποιος να πάρει σύνταξη. Εάν αυτό φορολογηθεί, είναι 50% του κάθε μισθού. Εάν το Υπουργείο φέρει μια πρόταση, θα ήταν λογικό ένα μεγάλο μέρος, ας πούμε οι πρώτες 50 ή 70 χιλιάδες, να μην φορολογούνται, ούτως ώστε οι χαμηλόμισθοι του δημοσίου να μην επηρεαστούν. Αυτό θα ήταν νομίζω μια μέση λύση, η οποία από τη μια θα σταματήσει τη σημερινή απαραδεκτή κατάσταση να υπάρχει, δηλαδή αυτή η προνομιακή μεταχείριση, από την άλλη δεν θα επηρεάσει τους χαμηλόμισθους. Να αλλάξουμε θέμα. Σημαντικές είναι οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν μεταξύ Υπουργείου Υγείας και κυβερνητικών γιατρών για το θέμα των υπεροριών. Από πλευράς γιατρών του Δημοσίου, ο πρόεδρος της ΠΑΣΗΚΗ, Βάγιος Παρτασίτης, χαρακτήρισε ιστορική τη συμφωνία, ενώ από την πλευρά του Υπουργός Υγείας, Σταύρος Μαλλάς, είπε ότι αναμένει στα μέσα Νοεμβρίου την απάντηση επίσημα πλέον των γιατρών για να τεθεί σε εφαρμογή το νέο καθεστώς των υπεροριών από τον Δεκέμβρη. Ενημέρωση Ζωή Τηλεγραφού. Ιστορική χαρακτήρισε ο πρόεδρος της ΠΑΣΗΚΗ τη συμφωνία στην οποία κατέληξε χθες με τον Υπουργό Υγείας για ριζική αλλαγή του συστήματος υπεροριών στα κρατικά νοσοκομεία. Θα την έλεγα και ιστορική συμφωνία σε θέματα ή σε προβλήματα αρχής. Δηλαδή συμφωνήσαμε την αρχή τη οποία πρέπει να πλαισιώνονται πλέον οι εφημερίες των γιατρών και οι αμοιβές των εφημεριών των γιατρών. Το πρόβλημα των εφημεριών των γιατρών είναι εδώ και πολλά χρόνια. Το σύστημα το οποίο επικρατούσε ήταν γύρω στα 40, είναι ήδη 40 χρονών. Υπουργείο και γιατροί συμφώνησαν καταρχήν στην αλλαγή του ωραρίου, σύμφωνα με το οποίο θα εργάζονται πλέον όπως οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, δηλαδή 7.30 με 2.30 συν ένα απόγευμα. Το οποίο όμως, όπως εξήγησε ο Υπουργός Σταύρος Μαλλάς, δεν θα είναι μόνο η Τετάρτη. Κάθε μέρα θα έχουμε γιατρούς τα απογεύματα στα νοσοκομεία. Όχι για όλες τις ειδικότητες προφανώς, διότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και όλα αυτά στο πλαίσιο του κανονικού ωραρίου, του 8 ώρου. Του κανονικού ωραρίου. Εκεί και όπου ένας γιατρός εργάζεται απόγευμα και είναι και on call, σημαίνει ότι το on call του θα υπολογίζεται όχι από τις 3 ώρα όπου είναι το παρόν σύστημα, από τις 6 ώρα.
Εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η συμφωνία για ενίο σύστημα πληρωμής των υπερωριών με στόχο να ασκείται καλύτερος έλεγχος και να αποτρέπονται οι παρατυπίες και οι υπερχρέωσεις. Ένας αριθμός ο οποίος να είναι ο ίδιος, για παράδειγμα για τους παθολόγους, ανεξαρτήτως αν είναι τοποθετημένοι στην Λευκωσία ή στην Πάφο. Είναι σταθερό ποσό, έτσι. Σταθερό ποσό, το ύψος του οποίου θα αποφασιστεί, όπως είπα, μετά από συνεννόηση και με το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά κυρίως με το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού και το Γενικό Λογιστήριο. Από την άλλη, υπήρχε ενδεχόμενο κατάχρηση στα νοσοκομεία, όπου ενδεχομένως η αμοιβή, η υπερορυγική απασχόληση ήταν για μέγιστο, ξέρω εγώ, 5 ώρες. Μπορεί ένας γιατρός να μπει, ξέρω εγώ, 4 ώρες. Και εκεί μπορεί να ένιωθε έτσι την πρόκληση να χρεώσει 5 ώρες. Δεν υπήρχε έλεγχος. Αυτό σταματά, είναι πιο απλοποιημένο το σύστημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το ελέγξουμε καλύτερα. Τρίτη σημαντική αλλαγή είναι ότι η εφημερία δεν θα γίνεται από το σπίτι, αλλά ο γιατρός θα υποχρεούται να κοιμάται στο νοσοκομείο. Οι συντεχνίες έφυγαν από το Υπουργείο πολύ ευχαριστημένες, καθώς σύμφωνα με τον Βάιο Παρτασίδη ζητούσαν από καιρό την αλλαγή του συστήματος. Πρέπει να αλλάξει το επαρχιωμένο σύστημα, το οποίο ο γιατρός τη νύχτα να τρέχει να βλέπει τον πολυτραυματία και να πρέπει να τρέχει να γράψει σε κολούδα τον αριθμό ταυτότητας, ποιος εμπόνει και πόση ώρα έκαμε, για να μπορέσει ύστερα να το δηλώσει στο άλλο το βιβλίο να πληρωθεί. Τούτα τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν. Ο γιατρός πρέπει να μπαίνει μέσα, ο γιατρός είναι εφημερία να παίρνει έναν ποσό, όπως γίνεται σε όλον τον κόσμο. Εδούλεψε πολλά, εδούλεψε λίγο, αυτό θα πάρει. Ο πρόεδρος της ΠΑΣΙΚΗ καταδίκασε εξάλλου το φαινόμενο κάποιοι γιατροί του δημοσίου να παίρνουν φακελάκια για να κάνουν τη δουλειά τους. Στην ίδια στιγμή τόνισε ότι εκείνοι που πρέπει να κάνουν όμως την καταγγελία είναι οι ίδιοι ασθενείς. Ο κύριος Παρτασίδης αναφέρθηκε και στους γιατρούς του δημοσίου που ιδιωτεύουν, αλλά και στα όσα αφορούν τον ίδιο και τον τρόπο που παρουσιάστηκαν από συγκεκριμένα δημοσιεύματα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Ελπής Βασιλείου. Κατά καιρούς υπάρχουν φήμες για γιατρούς που παίρνουν φακελάκια, αλλά δεν υπάρχουν επίσημες καταγγελίες με αποδεικτικά στοιχεία, δήλωσε στον Άστρα ο πρόεδρος των κυβερνητικών γιατρών, Βάιος Παρτασίδης. Εγώ τον συνάδελφο το απόγευμα ή τι κάνει με τον ασθενή του, δεν βλέπω τον για να πω ότι έχω μαρτυρία ή έχω να πάω να το καταγγείλω. Οπότε για εμάς τους γιατρούς πολλές φορές φωνάζουν καλύπτετε τους συναδέλφους. Οι ασθενείς είναι που καλύπτουν. Οι ασθενείς οι οποίοι δίδουν το φακελάκι πρέπει να μάθουν να καταγγέλνουν τους στις υποθέσεις. Γι' αυτό εκεί που υπήρχαν περιπτώσεις ότι προχωρήσα στην δικαιοσύνη του τα θέματα, ήταν εκεί που συνεργάστηκε ο ασθενής. Ο κ. Παρτασίδης σημείωσε ότι η ΠΑΣΙΚΗ καταδικάζει αυτό το φαινόμενο, το οποίο χαρακτήρισε αντιδεοντολογικό και ανήθικο. Μιλούμε με συναδέλφους, ακόμα και εκεί που ακούμε τους ψιθύρους, το αρνούνται. Δεν είχα περίπτωση που πήγα να μιλήσω με συνάδελφο να του κινήσω την προσοχή. Όλοι το αρνούνται ότι κάνουν κάτι τέτοιο. Έχουμε συνεργασία με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και τελευταία, εδώ και δύο μήνες, ξαναθέσαμε το θέμα σε κοινές συνεδριάσεις για να συνεργαστούμε, να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο, για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Πλήρως να το καταπολεμήσουμε είναι πολύ δύσκολο. Να συνεργαστούμε με τους ιδιώτες γιατρούς, να δούμε πώς μπορούμε να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πάντως, ο κ. Παρτασίδης τόνισε ότι οι κυβερνητικοί γιατροί είναι θυγμένοι και ενοχλημένοι από τον τρόπο που η υπόθεση παρουσιάστηκε δημόσια. Και μας στενοχώρησε ένα φάνταστα αυτή η ιστορία. Από την άλλη, εμάς μας εχαροποίησε το χθεσινό ότι είναι ένα μέτρο πλέον να σταματήσει, όταν εφαρμοστούν τότε τα νέα μέτρα, συστήματα εφημερίας, να μην υπάρχει πλέον από κανέναν η δυνατότητα να πλήξει με αυτόν τον τρόπο τους γιατρούς. Και θα προσπαθήσω εμπρός την κατεύθυνση, τούτα τα χρόνια προβλήματα τα οποία μας σίγουν να τα βελτιώσουν. Έθεσε επίσης το ζήτημα ότι υπάρχουν γιατροί του δημοσίου που ιδιωτεύουν στις ελεύθερες τους ώρες και τόνισε ο κ. Παστασίδης ότι η ΠΑΣΙΚΗ χρειάζεται την βοήθεια των γιατρών του ιδιωτικού τομέα. Τους γνωρίζουν, και το είχα πει και στον Ιατρικό Σύλλογο, ένας γιατρός ο οποίος ιδιωτεύει. Αν ιδιωτεύει στο σπίτι του, εντάξει, αλλά έχει γιατρούς που ιδιωτεύουν σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Και λέω, οι συνάδελφοι ιδιώτες πρέπει να τους καταγγείλουν, αφού συνεργάζονται. Άρα χρειάζεται και η βοήθεια του ιδιωτικού τομέα της ιατρικής, ή αν θέλετε του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα, όσον αφορά αυτούς που έχουν ιατρία στο σπίτι τους ή κάποιον ιατρείο το οποίο μόνο αυτοί ξέρουν, εμπίπτει πάλι όπως το φακελάκι. Δηλαδή πρέπει ο ασθενής να συνεργαστεί. Όσον αφορά στον ίδιο, για τις απολαβές που έλαβε για το 2010, ο κ. Παστασίδης εξήγησε ότι 35.000 ευρώ ήταν ο ακάθαρτος μισθός του από τις υπερορίες και τα υπόλοιπα αυξημένα έσοδα ήταν λόγω του ότι συμμετέχει καθημερινά
στο πρόγραμμα του πληθυσμιακού ελέγχου του μαστού. Να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στο Κυπριακό. Τα Ηνωμένα Έθνη στοχεύουν σε λύση του Κυπριακού μέχρι τον Ιούλιο του 2012, που η Κύπρος θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει από τη Νέα Υόρκη ο ανταποκριτής του Άστρα Κύκλη των Ηνωμένων Εθνών, κρίνουν τη συνάντηση των τριών ως καθοριστική σε αυτή την προσπάθεια. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας πάντως επικρατεί άποψη ότι αν δεν υπάρξει λύση μέχρι τον Ιούλιο, τότε να σημειωθεί ανάπαυλα μέχρι τη λήξη της θητείας της Κυπριακής Προεδρίας, ώστε να μην επισημοποιηθεί ένα αδίεξοδο. Ακούμε τι μεταδίδει ο Πανίκος Παναγιώτου. Αν και η κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον κύριο Νερόγλου θεωρείται από διπλωματικούς κύκλους ως καθοριστική, φαίνεται ότι η διαπραγματευτική διαδικασία θα συνεχιστεί και μέσα στο 2012. Όπως υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, στόχος και προσδοκία των μεσολαβητών είναι να κορυφωθούν οι διεργασίες μέσα στην άνοιξη της επόμενης χρονιάς, ώστε να εξευρεθεί λύση μέχρι την 1η Ιουλίου 2012, όταν η Κύπρος θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό διαπιστώνεται και από την πρόσφατη ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς τη Γενική Συνέλευση και η οποία αφορά τις χρηματοδοτήσεις ειδικών αποστολών και επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών σε πολιτικό επίπεδο για την επίλυση διεθνών και περιφερειακών προβλημάτων. Σε αυτή την έκθεση λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει ότι θα πραγματοποιηθούν περισσότερες συναντήσεις για το Κυπριακό μέσα στην επόμενη χρονιά. Το μήνυμα μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι αν μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού δεν υπάρχει πιθανότητα για λύση, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, τότε να υπάρξει ανάπαυλα στις συνομιλίες μέχρι να ολοκληρωθεί η Κυπριακή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεχιστούν μετά τις προεδρικές εκλογές του 2013. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, άρχισαν από τώρα να εμφανίζονται κάποια σενάρια στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών μπροστά στο ενδεχόμενο και αποτυχία των συνομιλιών, ώστε να μην επισημοποιηθεί ένα τέτοιο αδιέξοδο και τα Ηνωμένα Έθνη να κηρύξουν μια ανάπαυλα και να συνεχίσει η διαπραγματευτική διαδικασία μετά την λήξη της Προεδρίας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι νωρίς, θα μπορούσαμε να πούμε, όλα θα διαφανούν και από τις ενδείξεις και από τις κινήσεις κυρίως της τουρκικής πλευράς, τι θα παρουσιάσει στην κοινή συνάντηση εδώ στη Νέα Νιόρκη στα τέλη του τρέχοντος μήνα, και μάλλον αναμένεται μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς να πραγματοποιηθεί ακόμη μια κοινή συνάντηση και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα με εντατικούς ρυθμούς μέχρι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Ευελπιστούν ότι θα έχει ολοκληρωθεί η διαπραγματευτική διαδικασία και μετά να ακολουθήσει η διεθνή διάσκεψη και τα δημοψηφίσματα. Αυτά επαναλαμβάνουμε ότι είναι οι στόχοι της Γενικής Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά για να υλοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό, όπως όλοι γνωρίζουμε και από την ιστορική εμπειρία, χρειάζεται η θέληση και η απόφαση και των δύο πλευρών. Το Κυπριακό και υπεραιτέρω χειρισμοί του θα είναι στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει το απόγευμα ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Νταρβίς Έρογλου με τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας. Ο κύριος Έρογλου είναι στην Τουρκία όπως γνωρίζουμε. Δημήτρη Αγάδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γύρω από το Τσανάκαλη, από την πόλη Τσανάκαλη, όπου το Πανεπιστήμιο της πόλης του αναγόρευσε επίτιμο διδάκτορα διεθνών σχέσεων, ο Νταρβίς Έρογλου μετέβη σήμερα το πρωί, νωρίς το πρωί στην Άγκυρα. Αρχικά πήγε στο νοσοκομείο όπου είχε υποβληθεί πριν λίγο καιρό σε χειρουργική επέμβαση, bypass. Εκεί λοιπόν θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και αργότερα στις 3 το απόγευμα αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Ταϊπ Ερντογάν για να του εκφράσει τα συλληπιτήριά του. Όπως είναι γνωστό, η μητέρα του Τούρκου Πρωθυπουργού απεβίωσε την περασμένη εβδομάδα. Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, οι Ερντογάν και Ερόγλου θα συζητήσουν τις σχέσεις Τουρκίας ψευδοκράτους, καθώς επίσης και τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Ο Ντερβίς Έρογλου αναμένεται να επιστρέψει στα κατεχόμενα σήμερα το βράδυ. Αυτά όσον αφορά την δραστηριότητα του Έρογλου στην Τουρκία. Να περάσουμε όμως στα κατεχόμενα, όπου ανακοινώθηκε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε φέτος η στρατιωτική άσκηση Ταύρος. Αυτό ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος λεγόμενης Προεδρίας Οσμάν Ερτού. Σε ανακοίνωσή του σήμερα αναφέρεται ότι ο σκοπός της αναβολής άσκησης είναι η καλυτέρευση των πολιτικών συνθήκων σε σχέση με το κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας των απευθείας διαπραγματεύσεων. Στη δήλωσή του ο κ. Ερτού ισχυρίζεται ακόμη ότι είναι εκτός πνεύματος
των διαπραγματεύσεων, η συνέχιση των εξοπλισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς επίσης και ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά τα κοιτάσματα των υδρογοναθράκων. Μάλιστα, να πούμε ότι έχει προηγηθεί και ακύρωση από ελληνοκυπριακής πλευράς της άσκησης Νικηφόρος, πραγματοποιείται αυτή την περίοδο επίσης κάθε χρόνο. Να κλείσουμε όμως με τις καιρικές συνθήκες που οδηγούν το Περίρεης πίσω στην Αμόχωστο. Τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι το ερευνητικό σκάφος ανέστειλε τις εργασίες του λόγω των καιρικών συνθήκων και ενδέχεται να επιστρέψει στο λιμάνι της Αμόχωστος σήμερα το απόγευμα. Το Περίρεης είναι η δεύτερη φορά, η δεύτερη φάση των ερευνών. Βγήκε με πολύ επικριτικά σχόλια κατά των τουρκικών αρχών, σε βαθμό που ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας μίλησε για μεγάλο ρίσκο στο οποίο διατρέχει το πλοίο, επειδή δεν τοποθετήθηκε νέα μηχανή και νέα γεννήτρια. Έτσι λοιπόν οι καιρικές συνθήκες φαίνεται να μην του επιτρέπουν να συνεχίσει την έρευνά του και το πλοίο αναμένεται να επιστρέψει σήμερα το απόγευμα στην Αμόχωστο και να αναχωρήσει για την επόμενη φάση για τη συνέχιση των ερευνών του και προσεχή Πέμπτη. Ωραία, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση Δημήτρη. Άστρα 92.8 και στους 105.3 και στο διαδίκτυο www.astra.com.cy. Με σημερινή έκδοση. Συνέχεια με την επικαιρότητα από τον Άστρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στην Βουλή, όπου ο συνάδελφος Γιώργος Ζελιγιάννης είναι έτοιμος να μας ενημερώσει για τις συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Να κάνουμε αρχή από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, που σήμερα δόθηκαν διαβεβαιώσεις από την Υπουργική Επιτροπή όσον αφορά την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την κατασκευή του Ενεργειακού Κέντρου στο Βασιλικό. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλώ σα το μεσημέρι. Στι 11 Νοεμβρίου, η Υπουργική Επιτροπή που ασχολείται με την κατασκευή του Ενεργειακού Κέντρου στο Βασιλικό και την μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελοειδών από τη Λάρνακα θα λάβει οριστικέ αποφάσει σχετικά με το θέμα, το οποίο, να υπενθυμίσουμε, βρίσκεται σε εξαρτήτα εδώ και τουλάχιστον 6 χρόνια. Σκοπό τη Επιτροπή, τη Υπουργική, είναι να δει τα αποτελέσματα τη Τεχνική Επιτροπή που διορίστηκε και να χαράξει τι διαπραγματεύσει με του προσφοροδότε, ώστε το συνομότερο δυνατόν να κατακυρωθεί η προσφορά για τη δημιουργία του Ενεργειακού Κέντρου στο Βασιλικό. Η Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής ζητά να γίνει ξεκαθάρισμα μεταξύ κυβέρνησης και εταιριών που διατηρούν εγκαταστάσεις στη Λάρνακα, για να διαφανεί ποιοι είναι που ενδιαφέρονται να εξυπηρετηθούν από το Ενεργειακό Κέντρο, ώστε να γνωρίζει και ο στρατηγικός επενδυτής του κέντρου ποιες θα είναι οι εταιρείες που θα ζητήσουν να εξυπηρετηθούν από αυτόν. Τα χρονοδιάγραμματα που έχουν τεθεί προέβλεπαν την πλήρη απομάκρυνση των δεξαμηνών και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή των διελιστηρίων στη Λάρνακα, στο Βασιλικό, που θα αποτελεί και το Ενεργειακό Κέντρο μέχρι φέτος και το 2012 περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου. Η Επιτροπή παρακολουθεί τις διαδικασίες και έχει ορίσει νέα συνεδρία για το θέμα μετά που θα συνέλθει η Υπουργική Επιτροπή τον Νοέμβριο, με στόχο να ενημερωθεί για τις αποφάσεις, αναμένοντας ότι αυτές θα είναι οριστικές και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Βουλευτές της Επαρχίας Λάρνακας εκφράζουν παράπονα για το γεγονός ότι το θέμα αφήνεται να χρονίζει και παραμένει στην ίδια βάση εδώ και χρόνια. Παράλληλα, κοινότητες της περιοχής Βασιλικού ζητούν την πραγματοποίηση συνολικής περιβαλλοντικής μελέτης στην περιοχή τους, αφού οι οχλήρες εγκαταστάσεις αυξάνονται συσσωρευτικά. Ναι. Στην Επιτροπή Ελέγχου συζητήθηκε το θέμα της εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου ενάρειας κυκλοφορίας, το γνωστό ΛΕΦΚΟ. Όπως ενημέρωσε ο Υπουργός Συγκοινωνιών, στις 20 Ιανουαρίου αναμένεται να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. Όπως είπε ο κ. Φουρέντζος στην Επιτροπή, αναμένεται ότι το σύστημα θα λειτουργήσει. Που θα λειτουργεί από εταιρεία με βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, ενώ σε περίπτωση που υπάρξει αποτυχία, θα ενεργοποιηθούν πρόνοιες του Συμβουλίου που προβλέπουν τον τερματισμό της σύμβασης και ρευστοποίηση των εγγύσεων που υπάρχουν, οι οποίες αγγίζουν τα 20 εκατομμύρια. Ο Υπουργός είπε ότι ανεξάρτητα από την εφαρμογή όχι του συστήματος, ο ίδιος θα επιζηγηθεί και στο Υπουργικό το διορισμό ερευνώντος λειτουργού για το θέμα της καθυστέρησης της εφαρμογής. Έχουμε και σχετικό ηχητικό απόσπασμα από τον κύριο Φλουρέντζο να το ακούσουμε. Έχουμε αναφέρει στην Επιτροπή ότι προχωρούμε με βάση το συμβόλαιο, έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα καταληκτικό, οπότε στις 20 του Ιανουαρίου του 2012 αναμένουμε να μας παραδοθεί σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας με βάση τις προδιαγραφές του συμβολέου που υπάρχει με την εταιρεία, έτοιμο προς χρήση. Σε περίπτωση που υπάρξει αποτυχία, τότε θα ενεργοποιηθούν και είναι ήδη ενεργοποιημένες οι πρόνοιες του συμβολέου, οπότε και θα τερματιστεί η σύμβαση. Ό,τι χρήματα έχει πληρώσει το κράτος μέχρι στιγμής καλύπτονται από εγγυήσεις και αν θα υπάρξει τερματισμός του συμβολέου, αυτόματα θα ρευστοποιηθούν οι εγγυήσεις.
Αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, χωρίς να είμαι απόλυτα βέβαιος, πρέπει να είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια. Ανεξάρτητα θα υπάρξει εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για Διορισμών Ερευνώντος Λειτουργού, γιατί θα πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα, γιατί πέρασαν τόσα χρόνια χωρίς να έχουμε ένα σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας εχμής, για να μπορεί να διευκολύνει ακόμα περισσότερον τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Λοιπόν, Γιώργο, να πάμε και στην Επιτροπή Παιδείας. Συζητήθηκε θέμα που αφορά την έρευνα από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνών του Φύλου σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεαρές μετανάστριες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και η Επιτροπή αποφάσισε σε επόμενη συνεδρία να φέρει και τον Υπουργό Παιδείας. Διαπιστώνεται ότι πρόκειται για πρόβλημα που απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη και το οποίο φαίνεται να εντείνεται τελευταία στην Κύπρο. Εξηγήθηκε ότι τα τρία χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων παιδιών, και επαναλαμβάνω, πρόκειται για παιδιά μετανάστριες, κορίτσια δηλαδή, και όχι στο σύνολο τους μετανάστες, τα οποία το πρόβλημα παρουσιάζεται διότι είναι μετανάστριες, είναι κορίτσια και είναι νεαρής ηλικίας, άρα τα θέτει σε δυσμενέστερη θέση. Δόθηκαν και χαρακτηριστικά παραδείγματα. Χαρακτηριστικά σε σχολείο μας λέχθηκε ότι κορίτσι από τις Φιλιππίνες αντιμετωπίζεται ως άτομο που πρέπει να εξυπηρετεί τους υπόλοιπους, κατά το πρότυπο των ατόμων από τη συγκεκριμένη χώρα, από τα οποία απασχολούνται στην Κύπρο ως βοηθή. Ή για μαθήτρια από τις ανατολικές χώρες, η οποία θεωρείται ως άτομο πιο ελευθερών ηθών και άρα μπορεί να τη χάνει και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η αντιμετώπιση. Ναι. Η αντιμετώπιση σε αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να είναι αποκλειστικά στο να μάθουν την ελληνική γλώσσα, υποβαθμίζοντας τα υπόλοιπα προβλήματα, αλλά οδηγώντας τα στην περιθωριοποίηση, στη δημιουργία ρήγματος στις σχέσεις αυτών των παιδιών με τα υπόλοιπα και στη δημιουργία ανασφάλειας σε αυτά. Διαπιστώθηκε επίσης και η απουσία πολιτικής αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων και ξεχωριστής καταγραφής των ρατσιστικών περιστατικών στα σχολεία, ώστε να είναι γνωστό το μέγεθος του προβλήματος. Εξάλλου, Αργύρο, η Επιτροπή συζήτησε θέμα που αφορά τα σχολεία στο Ριζοκάρπασο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, και αποφασίστηκε όπως η Επιτροπή επισκεφθεί το σχολείο με διακομματική αντιπροσωπεία για να δει από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Γιώργο. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στις αντιδράσεις που προκαλεί η πρόθεση της κίνησης πολιτισμού να διοργανώσει συναυλία. Το πώς σχολίασε αυτές τις αντιδράσεις σήμερα στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης ο πρόεδρος της κίνησης πολιτισμού, Ανδρέας Χρυσάνθου. Έλπης Βασιλείου, το μικρόφωνο σε ένα ξανά. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και πάλι. Ήταν πλαισιωμένος ο κύριος Ανδρέας Χρυσάνθου, ο πρόεδρος της κίνησης πολιτισμού, από τον αντιπρόεδρο τον κύριο Χαμπή, από την Αθηνά Βιολάρη και από τον κύριο Κώστα Σωτηρόπουλο, αν ακυρωθεί αυτή η συναυλία, είπε ο κύριος Χρυσάνθου, μιλάμε για τη συναυλία της Δευτέρας στην Τάφροντα Βίλα στη Λευκοσία, που είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν ακυρωθεί λοιπόν, τότε θα επιβληθεί η θέληση αυτών που απειλούν. Μίλησαν πλέον ξεκάθαρα τα μέλη της κίνησης πολιτισμού για απειλές, για μια οργανωμένη ομάδα που επιδίδεται σε πνευματική τρομοκρατία. Απειλεί τη ζωή των καλλιτεχνών και την καριέρα τους. Είναι κάτι που λυπεί και ανησυχεί και προβληματίζει την κίνηση. Όταν το τραγούδι, είπε ο κ. Χρυσάνθου, και η δημοκρατία πυροβολούνται, τότε υπάρχει πρόβλημα. Η τέχνη και ο πολιτισμός δεν πρέπει να γονατίσουν μπροστά σε αυτό το φαινόμενο, γι' αυτό και θα γίνει η συναυλία κανονικά. Ο στόχος της κίνησης είναι να υπερασπιστεί τη δημοκρατία, τους θεσμούς και το Σύνταγμα, γιατί είναι η μόνη διέξοδος στις κρίσιμες ώρες που περνά ο τόπος, και δηλώνουν παρόντες δίπλα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην κυβέρνηση, δίπλα στο λαό που απαιτεί δικαιοσύνη, ανιδιοτέλεια και τομές στον κρατικό μηχανισμό και τη δημόσια ζωή. Να σου πω, Αργύρο, είναι ενδιαφέρον γιατί ακούμε για τους καλλιτέχνες που έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα έρθουν. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι καλλιτέχνες που δήλωσαν παρόν. Πριν τους πω, να πω ότι η κυρία Αναστασία Μουτσάτσου και ο Θάνος Μικρούτσικος δήλωσαν από μόνοι τους να έρθουν. Ο κ. Μικρούτσικος είχε συναυλίες και τις ακύρωσε, και η Αναστασία Μουτσάτσου εξέφρασε από μόνη της τη βούλησή της να έρθει σε αυτή τη συναυλία μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, για να δώσει έτσι το δικό της μήνυμα. Λοιπόν, έδωσαν θετική απάντηση μέχρι αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Θάνος Μικρούτσικος, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Παντελής Θαλασσινός, Βασίλης Λέκας, Μιλτιάδης Πασχαλίδης, Διονύση Τσακνής, Αναστασία Μουτσάτσου, Γιάννης Κούτρας, Μάνος Πυροβολάκης, Βαγγέλης Κορακάκης, Κώστας Θωμαΐδης, Τάνια Κικίδη, Καλλιόπη Βέτα,
κολεκτίβα, το συγκρότημα Όναρ, Γιάννης Ιωάννου είναι συνθέτης, Ρένο Τσόκος, Ιμούτ Αλμπαϊράκ, Βούλα Κωνσταντίνου, Κούλη Θεοδόρου, Λάρκος Λάρκου, Γιώργος Λόρης, Μάριος Κωνσταντίνου, Δέσποινα Μπεμπεδέλη και ο ηθοποιός και βουλευτής Κώστας Καζάκος. Υπάρχει μια πληροφόρηση Αργύρο ότι μεταδίδουμε με κάθε επιφύλαξη ότι τελικά ο κύριος Ζουγανέλης, ο οποίος είπε ότι δέχτηκε απειλές κατά τη ζωή του, ότι μάλλον θα δώσει το παρόν του σε αυτή την συναυλία. Παραδέχτηκαν ότι επικοινωνιακά έγιναν κάποιοι λάθος χειρισμοί, αλλά δεν πρέπει να στεκόμαστε αυτό. Εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το όλο σκηνικό που έχει στηθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Απλώς, Αργύρω, πριν κλείσουμε μια. Γιατί δόθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη από μέρους της ΕΔΟΝ για αυτό το πράγμα. Να πω ότι τα μέλη της κίνησης πολιτισμού απέρριψαν καταρχήν ότι ανήκουν σε κάποιο κομματικό σχήμα και ότι δεν είναι μέλη, ούτε είναι κίνηση της ΕΔΟΝ. Και σήμερα η ΕΔΟΝ εκφράζει θλίψη και απογοήτευση για δημοσιεύματα που αφορούν στη σύνδεση της οργάνωσης με τη διοργάνωση αυτής της συναυλίας. Δηλώνουν απερίφραστα ότι καμιά σχέση η ΕΔΟΝ δεν έχει με την κίνηση πολιτισμού. Για μια ακόμη φορά, λέει ο κ. Χάρης Καράμανος, Γενικός Γραμματέας, γινόμαστε μάρτυρες μιας μεθοδευμένης, προσχεδιασμένης και ανήθικης παραπληροφόρησης, που στόχο έχει να πλήξει την ΕΔΟΝ και το ΑΚΕΛ, να πλήξει το θεσμό του Προέδρου, τον ίδιο ως άνθρωπο, αλλά και συγκεκριμένους καλλιτέχνες. Καταγγέλουν την προσπάθεια του ηλεκτρονικού ιστολογίου Sigma Life, που ο κ. Καράμανος της ΕΔΟΝ είπε ότι μέσα από ψέματα και διαστρεβλώσεις επιδιώκει συνειδητά να συντηρεί την περιραίουσα ατμόσφαιρα που καλλιεργείται εδώ και τρεις μήνες από πολιτικά πρόσωπα και όχι μόνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπής. Ο εκπρόσωπος τύπου του Δύση, Χάρης Γεωργιάδης, επέκρινε στο μεταξύ σήμερα τόσο το ΡΙΚ όσο και τις κυπριακές αερογραμμές για το γεγονός ότι παρουσιάζονται ως χορηγοί της εκδήλωσης, αφήνοντας σαφείς αιχμές. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στον Άστρα στο πλαίσιο της δήλωσής του. Ο Άστρα είναι χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης. Να πούμε, να ακούσουμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Δύση. Δεν είναι πρόθεσή μας να επισέλθουμε στις συζητήσεις και τις αντιπαραθέσεις για την περιβόητη συναυλία στήριξης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι δικαίωμα του κάθε καλλιτέχνη να επιλέγει τις εκδηλώσεις στις οποίες θα μετέχει, να επιλέγει ακόμη και τις εκδηλώσεις από τις οποίες θα αποσυρθεί. Είναι ακόμη δικαίωμα και της Χαραυγής και του Άστρα και του όποιου άλλου φορέα του ιδιωτικού τομέα να χορηγούν ανάλογες εκδηλώσεις. Σημειώνουμε όμως με έκπληξη την επιλογή του ΡΙΚ και των Κυπριακών Αερογραμμών να είναι χορηγή μιας εκδήλωσης η οποία ευθέως, όπως οι ήδη διοργανωτές διαφημίζουν, στοχεύει στην στήριξη του Πρόεδρου Χριστόφια, αλλά και υιοθετεί πλήρως την ρητορική του ΑΚΕΛ των τελευταίων ημερών περί αποσταθεροποίησης, διάλυσης, διχαστικού κλίματος, νοσηρών καταστάσεων και άλλα. Το ΡΙΚ και οι Κυπριακές Αερογραμμές ανήκουν στο δημόσιο. Αντιμετωπίζουν και οι δύο σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα. Ουσιαστικά συντηρούνται και επιβιώνουν από το υστέρημα του Κύπριου φορολογούμενου πολίτη. Και δεν πρέπει συνεπώς με τρόπο άστοχο και προκλητικό να δίνουν την εντύπωση ότι υπηρετούν όχι το σύνολο των πολιτών, αλλά κάποιους άλλους. Θα αλλάξουμε θέμα. Πάμε σε κάτι διαφορετικό. Αφορά τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες προφανώς έχουν αλλάξει. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο μετεωρολογικός λειτουργός, ο κ. Μιχάλης Μούσκος. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχει χειμωνιάσει, είχαμε βροχές, έχουμε έτσι συννεφιασμένο καιρό. Πτώση της θερμοκρασίας, κύριε Μούσκο. Να πω ότι είναι παροδικά αυτά τα φαινόμενα. Από αύριο, παρόλη την πτώση της θερμοκρασίας, αναμένεται έτσι τουλάχιστον το πρωί να υπάρχει ψύχρα και με τον αέρα που θα φυσά και απόψε και αύριο το πρωί. Όμως γενικά η αυριανή ημέρα προβλέπεται κυρίως έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, 25 με 26 βαθμούς στα παράλια. Είναι θερμοκρασία τουλάχιστον για το εσωτερικό 3 βαθμοί πιο κάτω από τη μέση κανονική για την εποχή. Όμως σταδιακά από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο παραμένει έθριος καιρός, δεν αναμένουμε καθόλου άλλες βροχές. Παραμένει έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά προς το 27-28, που είναι τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Οπότε οι βροχές που είχαμε αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα ψες, η υπαρχία της Πάφου, ορεινά και βόρεια, είχαν αρκετές βροχές. Οι υπόλοιπες περιοχές πιο λίγες βροχές. Υπήρχαν όμως περιοχές που πιάσαν πολύ καλές βροχές. Ό,τι έχουμε σήμερα το απόγευμα μέχρι νωρίς το βράδυ, κάποιες ακόμα βροχές, και αργότερα ο καιρός βελτιώνεται στιδά. Λοιπόν, επιμένει να είναι καλοκαίρι, είπατε, είναι κανονικές. Ναι, κοιτάξτε, καλοκαιρινός καιρός μπορούμε να τον πούμε με την έννοια του έθριου καιρού.
που αναμένουμε να έχουμε από αύριο, σίγουρα είναι καιρός πολύ καλός. Και με τις θερμοκρασίες, όπως έχω πει, εκτός από την αυριανή ημέρα που είναι κάπως πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές μέγιστες, από την Πέμπτη και μετά θα αρχίσει να πλησιάζει η θερμοκρασία την κανονική για την εποχή. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά. Να πω πριν περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, ότι την κράτηση για άλλες δύο μέρες του πρώην Υπουργού Οικονομικών Μιχάλη Σαρή και δύο άλλων υπόπτων για την υπόθεση παραφύση σχέσης διέταξε πριν από λίγο το δικαστήριο στα κατεχόμενα. Όπως μεταβίβεται, η κράτηση των τριών υπόπτων που είχαν συλληφθεί το βράδυ της περασμένης Πέμπτης για άλλες δύο μέρες θεωρήθηκε αναγκαία για την ολοκλήρωση των ερευνών από την λεγόμενη αστυνομία. Αυτά όσον αφορά το θέμα αυτό. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στην Πάφο, που σήμερα είχαμε ληστεία. Κωνσταντάνο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Αργυρό. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένοπλη ληστεία είχαμε γύρω στις 11:30 το μεσημέρι στο υποκατάστημα του Ελληνικού Συνεργατικού Ταμιευτηρίου στην Τρεμιθούσα και πάλι, όπου είχε διαπραχθεί παρόμοια ληστεία και πριν από ένα περίπου μήνα, συγκεκριμένα στις 13 του Σεπτέμβρη, με συγχωρείτε. Ο δράστης ήρθε στο υποκατάστημα και υπό την απειλή πιστολιού απέσπασε, ζήτησε τα λεφτά από το ταμείο, από την μοναδική υπάλληλο και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Αξίζει να σημειώσουμε, Αργύρο, ότι και αυτό προκαλεί βεβαίως πολλά ερωτήματα, είναι ότι ο δράστης περιγράφεται, από τις περιγραφές ο δράστης φαίνεται πως είναι το ίδιο πρόσωπο που είχε διαπράξει και την προηγούμενη ληστεία. Μάλιστα εισήλθε στο υποκατάστημα χωρίς καμία προφύλαξη, με σχεδόν τα ίδια ρούχα που φορούσε και στην προηγούμενη ληστεία, με ένα καπέλο άσπρο, τζιν παντελόνι και μπλε μπλούζα. Οι περιγραφές είναι ακριβώς οι ίδιες που δόθηκαν στην αστυνομία και φαίνεται ότι αυτή τη φορά κατάφερε να αποσπάσει ποσό το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10.000 ευρώ. Έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό η αστυνομία και ελπίζει ότι αυτή τη φορά τουλάχιστον θα φανεί πιο τυχερή και θα τον εντοπίσει. Πρόκειται πραγματικά για μια πολύ θρασύντατη ληστεία. Και βέβαια προβληματισμός υπάρχει και για τα μέτρα που λαμβάνει το Ελληνικό Συνεργατικό Ταμιευτήριο για τα υποκαταστήματά του, γιατί από την περασμένη ληστεία που είχε γίνει δεν είχε ληφθεί οποιοδήποτε επιπρόσθετο μέτρο. Λοιπόν, αυτά είναι τα μέχρι στιγμής για αυτή την νέα φρασίδα τη ληστεία στο υποκατάστημα του Ελληνικού Συνεργατικού Ταμιευτηρίου στην Τρεμιθούσα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην Λέμεσο. Δημήτρη Μιχαλακάου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Αργύρο, και στους ακροατές μας. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε γραφεία εταιρεία 43χρονου στην πόλη μας, στην περιοχή Νάφης, με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, η έκρηξη οφειλόταν σε εργοστασιακή χάρτινη κυλινδρική κροτίδα και προκάλεσε ζημιές στην είσοδο και στα τζάμια του γραφείου. Μιλώντας με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας και σχολιάζοντας, αν θέλετε, ότι υπάρχει μια ησυχία έτσι στη Λεμεσό, δεν ακούγονται μεγάλα πράγματα όπως τώρα ακούγαμε τον συνάδελφο από την Πάφο, μας είπε ότι δυστυχώς μπορεί να είναι μικρά, αλλά το τρέξιμο της αστυνομίας δεν σταματάει και έχει καταντήσει μάστιγα αυτή η εμπορία που προσπαθούν να κάνουν κάποιοι με το χαλκό από τα καλώδια. Δηλαδή είναι καθημερινές και πολλές οι κλοπές καλωδίων από τις ανεγυρώμενες οικοδομές στην περιοχή της Λεμεσού. Ναι, γιατί κοστίζει πολλά, πρέπει να πούμε, ο χαλκός. Κοστίζει πολλά και έχουν καθημερινά συλλαμβάνουν, λέει, οι ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό ή που έχουν προβεί σε κλοπές, αλλά εμφανίζονται άλλοι. Mm-hmm. Δεν σταματάει δηλαδή ως φαινόμενο. Λοιπόν, είχαμε σήμερα την εξαγγελία της υποψηφιότητας για μια ακόμη πενταετία του Δημάρχου των Πολεμιδιών Γιώργου Γεωργίου για την τρίτη του θητεία. Στην προηγούμενη πενταετία εκλέγηκε χωρίς αντιποψήφιο και αυτό του είχε δώσει τη δύναμη να είναι πιο πιστικός στις διεκδικήσεις, όπως ανέφερε ο Γιώργος ο Γεωργίου, ο οποίος έκανε ένα σύντομο απολογισμό των μεγάλων έργων που έγιναν ή βρίσκονται σε εξέλιξη και τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Στάθηκε όμως ιδιαίτερα στο θέμα Βερεγκάρια, τον οικισμό αυτό χρυσάφι όπως το χαρακτήρισε, ο οποίος θα βρίσκεται στις κύριες επιδιώξεις για την πενταετία αυτή για να γίνει η καλύτερη αξιοποίησή του, χαρακτηρίζοντας το στοίχημα ζωής στο έργο εκεί. Mm-hmm. Και μιας αναφερόμαστε στα πολεμίδια, να πούμε ότι αύριο εγκαινιάζεται και ο χώρος στάθμευσης στο Θεμιστόκλειο στάδιο κοντά
στο νοσοκομείο της Λεμεσού που έγινε με τη συνεργασία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ενώ θα συνεχιστεί αύριο βράδυ το πολιτιστικό φινόπωρο με αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο. Να πούμε όμως ότι και το απόγευμα ανακοινώνει την υποψηφιότητα του Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου Κυριάκος Χατζηστοφής και αύριο το πρωί ο Δήμαρχος Λεμεσού και Πρόεδρος Ένωσης Δήμων, ο Ανδρέας Χρήστος. Έτσι. Σε όλες τις πόλεις λοιπόν αρχίζουν να εξαγγέλνουν τις υποψηφιότητες για τις δημαρχίες, καθώς πλησιάζουμε στον Δεκέμβρη που θα διεξαχθούν οι δημοτικές εκλογές. Ναι, άργησαν λόγω του. Θα μπορούσαν να το έχουν κάνει και νωρίτερα. Mm-hmm. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι. Να πούμε πριν περάσουμε στο επόμενο μας θέμα που είναι από την Διεθνή Επικαιρότητα ότι η Κεντρική Γραμματεία της Πασιδή με ανακοίνωση της εκφράζει έντονη απογοήτευση για την εξαγγελία του Υπουργού Οικονομικών κατά την ανάλυση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών του Κρατικού Προϋπολογισμού ότι ανάμεσα στα άλλα μέτρα περικοπών είναι και η φορολόγηση του ΕΦΑΠΑΞ και των επιδομάτων για τους υπαλλήλους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η ανακοίνωση της Πασιδή προσθέτει ότι θεωρεί την αναφορά του Υπουργού απαράδεκτη και επισημαίνει ότι εξαγγελθεί σε θέση του για κατάθεση σχετικού νομοθεσίου στην Βουλή στο τέλος του χρόνου αρχές του 2012 συνιστά ατόπιμα αφού πρόκειται για κυβερνητική απόφαση που λήφθηκε μονομερώς χωρίς οποιαδήποτε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτά όσον αφορά την αντίδραση της Πασιδή. Πριν από λίγο ο συνάδελφος Ελπής Βασιλείου μας είπε ότι ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι ήταν πρόταση από την αντιπολίτευση αυτή, αλλά πρόσθεσε ότι είναι θέμα το οποίο ενδεχομένως να εξετάσει το Υπουργείο των Οικονομικών. Δεν ήταν θέση του Υπουργείου Οικονομικών αυτό το ζήτημα. Και να κλείσουμε με το κίνημα «Καταλάβετε την Wall Street» που, στη Νέα Υόρκη, αφού όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής στο Άστρα, όλο και περισσότερος κόσμος συμμετέχει στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποιεί. Να ακούσουμε τι μεταδίδει ο Πανίκος Παναγιώτου. Ένα μήνα ζωής ήδη συμπλήρωσε το κίνημα που φέρει τον τίτλο «Καταλάβετε τη Wall Street», το οποίο μέρα με τη μέρα όλο και γίνεται πιο μεγάλο και εξαπλώνεται σε περισσότερες αμερικανικές πόλεις. Από μερικές εκατοντάδες ανθρώπων που είχαν ξεκινήσει δειλά-δειλά τη διαμαρτυρία τους στις 17 Σεπτεμβρίου σε ένα μικρό πάρκο του Μανχάταν, κοντά στο νέο συγκρότημα του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, το κίνημα πλέον αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτών με αποτέλεσμα πλέον να ενοχλούν τους πλουτοκράτες της χώρας αλλά και το κατεστημένο της Ουάσιγκτον. Και αυτό διαφαίνεται από δηλώσεις και ενέργειες που έχουν γίνει από αρκετούς τόσο υποψηφίους για το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, οι οποίοι έχουν αποκαλέσει και μέχρι κομμουνιστές και επικίνδυνους για την ασφάλεια της χώρας τους διαδηλωτές, μέχρι και αρκετούς εκπροσώπους, ας αναφέρουμε, προσδιορίσουμε, του λεγόμενου κεφαλαίου των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ακόμα και του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, του Μάικλ Μπλούμπεργκ, ο οποίος είναι γνωστός πολυεκατομμυριούχος, δεν είναι απλά μόνο δήμαρχος της πόλης, ο οποίος επιχείρησε την περασμένη Παρασκευή να βρει ένα παράθυρο στον νόμο για να δείθεν να καθαρίσει την πλατεία όπου έχουν κατασκηνώσει οι διαδηλωτές, βρίσκοντας πρόφαση για να τους διαλύσει. Τελικά δεν τα κατάφερε και μέσα σε μερικές ώρες οι διαδηλωτές συγκέντρωσαν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες υπογραφές με αποτέλεσμα να ανασταλούν τα σχέδιά του και το Σάββατο να είχαν πραγματοποιήσει μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει εδώ στη Νέα Υόρκη. Πάντως το κίνημα υπόσχεται ότι θα συνεχίσει σε όλη τη χώρα τις κινητοποιήσεις του παρά τις συλλήψεις που γίνονται συνεχώς και αναμένεται να δούμε πού θα οδηγήσει αυτό το ρεύμα όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Φτάσαμε στο τέλος μας σημερινής έκδοσης από τον Άστρα. Οι τίτλοι των κυριότερων ειδήσεων αμέσως τώρα από τον συνάδελφο Κώστα Κωνσταντίνου. Να είστε όλοι καλά. Μεσημβρινή έκδοση στον Άστρα 92.8. Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Russian Commercial Bank Cyprus Limited, της μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας στην Κύπρο.
Επιλέξετε την κατάλληλη τράπεζα για τις αποταμιεύσεις σας και ανακαλύψετε το φάσμα των καταθετικών σχεδίων τάκτης προθεσμίας της Russian Commercial Bank, της μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας στην Κύπρο. Ετήσιες αποδόσεις μέχρι και 4,75%. Ευέλικτοι όροι και ελάχιστο ποσό κατάθεσης 50.000 ευρώ. Russian Commercial Bank. Έχουμε τη δύναμη να αποταμιεύσουμε τα χρήματά σας και την εμπειρία να τα αυξήσουμε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 800 00 722.